Ιδιαίτερα σημαντική η έκθεση της Ειρήνης Βουρλούμη στη Δημοτική Πινακοθήκη Πατρών που εγκαινιάζεται την Παρασκευή το απόγευμα. Η θεματογραφία της έκθεσης είναι η καθημερινότητα και η ίδια η πόλη. Θα δούμε όμως και έργα από τον παππού της και φωτογραφίες από την ίδια την Ειρήνη Βουρλούμη που συνιστούν και έναν διάλογο μεταξύ μέσων οικαστικής έκφρασης αλλά και γενναίων. Το θέμα μας είναι η οργάνωση στην Δημοτική μας Πινακοθήκη της έκθεσης με θέμα Ειρήνη Βουρλούμη στον ίδιο χώρο, ένας φωτογραφικός διάλογος με τον ζωγράφο Αντρέα Βουρλούμη. Όπως η ίδια λέει, εμπνευσμένη από το ποίημα του Κωνσταντίνου Καβάφη που αφορά στον ίδιο χώρο, δανειζόμενη λοιπόν από τους στίχους του ποιητή, η φωτογράφος Ειρήνη Βουρλούμη ξετυλίγει μπροστά μας έναν ιδιαίτερο οικαστικό διάλογο, μια συνομιλία με το ζωγραφικό έργο του πατρινής καταγωγής παππού της, Αντρέα Βουρλούμη. Ένας από τους λόγους που αποφασίστηκε η έκθεση να γίνει και στην Πάτρα είναι η εντοπιότητα του Αντρέα Βουρλούμη. Η κατοχή έργων του από τη Δημοτική Πινακοθήκη και η ανδυνάμωση του ανοίγματος της Πινακοθήκης σε ένα πρόγραμμα που κοιτάζει στο μέλλον είναι στους στόχους της Δημοτικής Πινακοθήκης. Είμαστε πολύ χαρούμενοι να υποδεχτούμε αυτή την έκθεση που ανοίγει την Παρασκευή στην Πινακοθήκη μας, διότι αυτό αποτελεί έναν έμπρακτο συντονισμό της Πινακοθήκης μας, που είναι ο βασικός θεσμός για τα εικαστικά στην πόλη μας, μαζί με το εικαστικό εργαστήριο, για έναν ουσιαστικό τωρινό διάλογο με τα εικαστικά διεθνώς αλλά και στην χώρα μας. Ο οποίος οφείλει βέβαια να είναι και ισότιμος. Η έκθεση προσαρμόζεται, είναι μια έκθεση η οποία έχει γίνει στο Εθνικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης το περασμένο φθινόπωρο και προσαρμόζεται στην πόλη μας. Υπεύθυνη της Πινακοθήκης Γιάννα Παναγοπούλου αναφέρθηκε στο ολοκληρωμένο αίτημα χρηματοδότησης της Δημοτικής Πινακοθήκης που έχει υποβάλει στο Υπουργείο ο Πολιτιστικός Οργανισμός. Η έκθεση αυτή έχει ενταχθεί στην πρόταση που έχουμε κάνει στο Υπουργείο Πολιτισμού για επιχορήγηση. Είναι μία από τις δράσεις που έχουν ενταχθεί σε αυτό το πρόγραμμα. Συγκεκριμένα, στην πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος της Διεύθυνσης Καστικών Αρχιτεκτονικής, Φωτογραφίας και Μουσείων Σύγχρονου Πολιτισμού της Γενικής Διεύθυνσης Σύγχρονου Πολιτισμού, που έγινε η πρόσκληση, εμείς ανταποκριθήκαμε με αίτημα επιχορήγησης. Η πρόσκληση είχε τίτλο «Πολιτιστικές επιχορηγήσεις, μουσεία, πινακοθήκες, συλλογές». Η πρότασή μας περιλαμβάνει όλο το πρόγραμμα των εικαστικών του 2023.